αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τουριστική περίοδο του 2021. Όμως όλοι ανησυχούν το πώς θα συνδυαστεί το άνοιγμα του τουρισμού με την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, η οποία είναι στο κόκκινο. Να στηρίξουν την κατάσταση και πώς μπορούν να τη στηρίξουν. Με το να εμβολιαστούμε όσο γίνεται περισσότεροι. Δεν πρέπει να υπάρχουν αρνητές στο εμβολιασμό. Την ίδια στιγμή αποδέκτηση ιδιαίτερων θετικών μηνυμάτων για τον ελληνικό τουρισμό έγινε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Κατά την διήμερη επίσημη επίσκεψή του στην Ρουμανία, χαρακτήρισε ιδιαίτερα αισιόδοξα τα μηνύματα από τουριστικούς πράκτορες και επανέλαβε ότι ο τουρισμός θα ανοίξει στις 14 Μαΐου. With these protocols in mind, we aspire to open by the 14th of May. We plan to test our protocols in the beginning of April with EU and other highly vaccinated countries like Israel. Όπως τόνισε τόσο ο πρόεδρος των ξενοδόχων Θάσου Πάρης Παρασκούδης, όσο και το διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακών μονάδων Κώστας Μποζάμπαλης, ο Υπουργός Τουρισμού υποσχέθηκε το άνοιγμα της Νυμφαίας να γίνει ένα μήνα νωρίτερα, δηλαδή στις 14 Απριλίου. Όλα αυτά που ανακοινώνει ο κύριος Θεοχάρης από κάτω έχουν ένα αστερίσκο, ότι θα πρέπει το υγειονομικό να έχει λυθεί κατά κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να ανοίξουν εισιτηριακοί σταθμοί και να γίνουν να ταξιδέψουν οι τουρίστες. Ο Υπουργός πρέπει να είναι αισιόδοξος, αλλά δεν είναι αστερίσκος, είναι πάντα η τελευταία πρόταση των δηλώσεών του. Δηλαδή, αν δείτε τις δηλώσεις του, στην τελευταία πρόταση αναφέρει αν μας επιτραπεί από την πανδημία να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο ή το προγραμματισμό. Να πούμε ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την φετινή χρονιά και πιστεύουμε ότι η έκβαση θα είναι θετική. Ωστόσο, η ζήτηση θα αυξάνεται όσο ικανοποιούνται δύο προϋποθέσεις, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και στο ρεπορτάζ σας. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να προχωρήσουν τα προγράμματα εμβολιασμού. Σε κάθε χώρα, καθώς προχωρούν τα προγράμματα εμβολιασμού, ο πληθυσμός νιώθει πιο ασφαλής και αρχίζει να σκέφτεται το κομμάτι των διακοπών. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι η σαφήνεια σχετικά με τους εσωτερικούς περιορισμούς που θα ισχύουν στην Ελλάδα αλλά και σε κάθε χώρα. Ένα crash test θα γίνει τον Απρίλιο με χώρες όπως το Ισραήλ, η ΗΠΑ και ίσως και κάποιες χώρες των Βαλκανίων. Και το μεγάλο άνοιγμα σχεδιάστηκε τις 14 Μαΐου, βέβαια πάντα παρακολουθώντας το υλικό φορτίο το οποίο υπάρχει όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στις γείτονες χώρες. Δυστυχώς ο κορονοϊός, όπως έχουμε καταλάβει από την εμπειρία μας όλη αυτή τη χρονιά που πέρασε, είναι μια κατάσταση δυναμική η οποία αλλάζει μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα. Οπότε υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός, αλλά σίγουρα τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είχαμε, όπως σωστά αναφέρατε, τη δέσμευση του Υπουργού ότι θα ανοίξει ο συνοριακός σταθμός της Νυμφαίας, που ήταν ένα πάγιο αίτημα της περιφέρειάς μας, και ευχαριστώ και για την συστράτευση όλων των φορέων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Όπως επίσης έχουμε και την δέσμευση ότι θα ενισχυθούν οι υποδομές με κάποια κοντέινερ όπου θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ και θα ακολουθούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ακολουθούνται και στους υπόλοιπους συνοριακούς σταθμούς της χώρας.